Καλησπέρα σας κύριε Τσόχου, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Επίσης, τι ωραία, επίσης. Τι ωραία να ξεκινούσε η εβδομάδα από την Τρίτη και να τελειώνει την Πέμπτη. Είσαι καθαρό δευτεράκιας. Καθαρό δευτεράκιας βέβαια, κανονικός. Α, είσαι. Ναι, είμαι με το χαρταετό πολλές φορές τη διάρκεια της χρονιάς. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μεταφορικό. Απολάς καλούμε γενικώς. Ναι. Γενικά, οπότε με την πρώτη ευκαιρία. Δεν την αφήνω να πάει χαμένη. Για πες εσύ, σαν καλός πατέρας, εχθές πήγες τα κορίτσια να πετάξουν το χαρταετό? Επόμενη ερώτηση. Επόμενη ερώτηση. Τι άλλο κάνεις, τι έφαγες το πρωί για πρωινό? Εντάξει, είχες δουλειά εσύ. Να σου πω την αλήθεια, είναι το χειρότερο που έχω αποπειραθεί πάρα πολλές φορές με τα κορίτσια. Ναι. Μονίμως οι διπλανοί χαρταϊκοί πάνε πολύ πιο ψηλά. Και μονίμως εγώ ξέρω με αυτούς που ταλαιπωρούμε και δεν μπορώ να τον σηκώσω πολύ ψηλά και παιδεύομαι και βρίζω και λέω ότι φταίει αυτός που μας τον πούλησε, δεν ήταν καλός. Τελευταία φορά που επιχείρηση ήταν πριν πόσα χρόνια? Όχι, πέρυσι. Πέρυσι. Μπράβο. Μάχημος, ναι, είσαι δηλαδή. Γι' αυτό δεν ασχοληθήκανε, δεν με στρομώξανε. Καταλαβες. Είσαι μάχημος δηλαδή. Ναι. Το παλεύω. Όχι με επιτυχία, αλλά το παλεύω. Τέλεια. Καταπληκτικά. Λοιπόν, το πρωτάθλημα, η κανονική διάρκεια του, να πάμε εκεί. Στο πρώτο μισάωρο μιλούσα με τον εκπρόσωπο, τον μικρό εκπρόσωπο των Ιωαννίνων για την υπόθεση αυτή. Ωραία πράγματα είναι αυτά, έτσι, παραγραφές, αυτά, επιτροπές, εισηγήσεις, το δέχεται ο ένας δικαστής. Μου είπε τη δική μας έκφραση, τέλος πάντων, είπε ότι ο πρώτος δικαστής έκανε νομικό άλμα στην υπόθεση. Θα χρησιμοποιώ την έκφραση αυτή, τον όρο αυτό, όταν θέλω να πω δηλαδή, όπως λέμε εμείς μεταξύ μας, έκανε κυβίστηση, ανακυβίστηση, κολοτούμπα τέλος πάντων. Στα νομικήστικα έκανε νομικό άλμα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα. Έτσι το ερμηνεύσα εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, φύγαμε από την Κρήτη, πήγαμε στα Γιάννενα. Ξέρουμε σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε βέβαια, ξέρουμε ότι ποιες είναι οι ομάδες που θα είναι στα playoffs, ποιες ομάδες θα είναι στα playouts κτλ. Θέλω, αφού τελείωσε το πρωτάθλημα, να κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο. Να μας κάνεις ένα γενικότερο σχόλιο για αυτό το υπερθέαμα που παρακολουθήσαμε. Πριν το επόμενο. Ναι. Αφήνω στην άκρη τις νομικές παραμέτρους και λέω ότι εν τέλει στα δικά μου μάτια έχουμε μια. Πώς να το πω. Δεν αναφέρομαι, ξαναλέω, στις νομικές υποθέσεις. Μια αγωνιστική, να την πω έτσι, δικαιοσύνη. Αφού οι 6 ομάδες που συγκέντρωσαν τους περισσότερους βαθμούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι αυτές που θα βρεθούν στα play-off. Έτσι. Είναι βέβαιο ότι θα δούμε συναρπαστικά play-off σε σχέση με την τελική κατάταξη από το 3 ως το 6. Νομίζω πολύ δύσκολα θα αλλάξει το 1 όπως πολύ δύσκολα θα αλλάξει και το 2. Και θα έχουμε συναρπαστικά play-off στο 3 ως το 6. Βάζοντας και την παράμετρο που πάντα σου αρέσει, ότι τα play-off θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, γιατί στην Ελλάδα είμαστε και ποτέ δεν ξέρεις, πριν από τον τελικό του κυπέλου. Άρα οι ομάδες δεν θα έχουν το περιθώριο να ευελπιστούν σε οποιοδήποτε βολικό για αυτούς αποτέλεσμα στο κύπελο και να ξέρουν αν το κύπελο δίνει θέση στην Ευρώπη ή όχι. Θα σκιστούν να πάρουν τη θέση της Ευρώπης από το πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένη και του Παναθηναϊκού, εφόσον έχει προκριθεί στον τελικό του κυπέλου. Ναι. Και δεν θα περιμένουν να δουν στον τελικό του κυπέλου τι θα γίνει, γιατί εκεί είναι ένα μάτς και κανείς δεν θέλει να πατήσει πάνω σε αυτό και να περιμένει να δει τι θα συμβεί εκεί. Άρα για το 3 και το 4 θα υπάρξει πολύ μεγάλη μάχη, μια μάχη στην οποία πλέον, αφού μπαίνει ο ΠΑΣ και όχι ο ΟΦΗ, δεν απέχει πολύ από τις θέσεις αυτές. Θυμίζω ο ΠΑΣ θα μπει στα play-off με 40 βαθμούς, εφόσον του επιστρέφονται οι 5, ναι, και όχι με 37 που θα έμπαινε ΟΦΗ. Άρα είχε μια σημαντική απόσταση από τις ομάδες που ήταν επάνω του. Είχε 5 βαθμούς ΟΦΗ από τον Παναθηναϊκό και 7 νομίζω από τον Άρη.
Τέλος πάντων, ο ΠΑΣ τώρα είναι πολύ πιο κοντά και άρα τουλάχιστον στις πρώτες αγωνιστικές και αυτός θα διεκδικεί τις όποιες ελπίδες του και μάλιστα και με μια πολύ καλή ψυχολογία λόγω της επιστροφής των βαθμών και της συμμετοχής του στα play-off που την Κυριακή αισθανόταν ότι δεν θα είναι εκεί και την Τρίτη εν τέλει είναι εκεί. Δεν θα πάρω το ρίσκο να πω ότι υπάρχει φαβορή για την Τρίτη και για την Τέταρτη θέση. Θα πω όμως ότι με τη μεγαλύτερη δυναμική σε αυτά τα play-off μπαίνει ο Άρης. Δηλαδή. Όσον αφορά να παραλαμβάνω την Τρίτη και την Τέταρτη θέση, έτσι. Mm-hmm. Στα μάτια μου δεν είναι καλό μαντάτο, αν ήμουν δηλαδή Άρης, δεν είναι καλό μαντάτο αγωνιστικά πάντα μιλάω που θα βρω τον μπάς στα play-off και όχι τον Όφη. Και δεν αναφέρομαι ασφαλώς στο 0-5 που ήταν ok ένα μάτς. Αναφέρομαι στον τρόπο παιχνιδιού. Ο Άρης βολεύεται καλύτερα με τις ομάδες που παίζουν ποδόσφαιρο και που θέλουν να έχουν την μπάλα στα πόδια τους παρά με τις ομάδες που τον περιμένουν πίσω από την μπάλα. Ο Όφη ήταν μια ομάδα που του άρεσε να παίζει ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΣ είναι μια ομάδα που της αρέσει να περιμένει πίσω από την μπάλα. Άρα ο ΠΑΣ νομίζω αγωνιστικά είναι ένας δυσκολότερος αντίπαλος, ένας αντίπαλος που δεν ταιριάζει στον Άρη όπως ταιριάζει ο Όφη. Βεβαίως θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το αυτό ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, το αυτό ισχύει και για την ΑΕΚ. Σωστά. Ναι. Δεν απέχει πολύ αυτή η άποψη. Τώρα, για αυτό που είδαμε στην κανονική διάρκεια. Εγώ θα θες να ξεκινήσεις από την τελευταία αγωνιστική, δεν έχω πρόβλημα να σχολιάσουμε την τελευταία αγωνιστική και να κάνουμε ένα flashback. Να σου πω την αλήθεια, η τελευταία αγωνιστική εν τέλει όσον αφορά τα play-off δεν είχε νόημα. Είχε πολύ μεγάλο νόημα για τον Άρη, εν τέλει. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να συζητήσουμε τώρα για την νίκη του Όφη, από τη στιγμή που πια δεν έχει νόημα, ή για τη μη νίκη του ΠΑΣ στο Βόλο, γιατί αυτά ήταν τα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια σε σχέση με τα play-off. Mm-hmm. Από την τελευταία αγωνιστική την κρατάμε την πολύ μεγάλη νίκη του Άρη, νομίζω, που και τον βάζει με τρεις βαθμούς παραπάνω στα play-off. Προφανέστατα δεν τους είχε δεδομένους ούτε υπολογισμένους. Και αυτοί οι τρεις βαθμοί μπορούν να κάνουν τη διαφορά για τον Άρη. Σπάνε και το αίτητο του Ολυμπιακού που είναι η είδηση της αγωνιστικής χωρίς δεύτερη κουβέντα. Όσον αφορά τη συνολική εικόνα του πρωταθλήματος... Αυτό το τελευταίο που είπες, συγγνώμη Μιχάλη, αυτό το τελευταίο που είπες... Ναι. Γίνεται συζήτηση στην Αθήνα, ας πούμε, ενόχλησε αυτό το πράγμα... Το είχαν στο μυαλό τους στον Ολυμπιακό, όχι μόνο στην ομάδα ή στη διοίκηση, γενικότερα ρε παιδί μου. Είναι ένα πιασάρικο θέμα αυτό το αίτητο. Και μάλιστα επειδή το κάνει και ο ΠΑΟΚ πρόσφατα, θέλουν κάποιοι όχι να το ισοφαρίσουν, να το κάνουν και αυτοί ρε παιδί μου. Να πούν ότι να και εμείς μπορούσαμε ας πούμε. Και εμείς μπορούμε. Θέλω να πω ότι όχι μόνο στο καφενείο ή στο καφέ μεταξύ μας, στο καφενείο για τους μεγαλύτερους εννοώ, στο καφέ έξω να το συζητάμε ή στα social media. Γενικότερα συζητήθηκε αυτό το θέμα. Ενόχλησε δηλαδή. Νομίζω όχι τόσο πολύ όσο φανταζόμαστε, αλλά πάντα ξέρεις αυτές τις περιπτώσεις. Σε χάσαμε, δεν σε ακούμε καλά. Νομίζω όχι εδώ. Όπως φανταζόμαστε, εδώ. Αλλά όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα κακό αποτέλεσμα πάντα προστίθεται στο επόμενο κακό αποτέλεσμα. Όλοι το θυμούνται δηλαδή όταν έρθει το επόμενο κακό αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι αν ο Ολυμπιακός ας πούμε αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του κυπέλου, αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει το κύπελο, περάσει τον ΠΑΟΚ αλλά το χάσει τον τελικό, τότε θα έρθει να προστεθεί ότι και στο πρωτάθλημα έκανε μία, δύο, τρεις πόσες ήττες θα έχει κάνει. Και θα έρθει να προστεθεί και ότι η εικόνα του δεν ήταν καλή στην Ευρώπη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Το ένα προστίθεται στο άλλο. Αν στο τέλος της χρονιάς ο Ολυμπιακός έχει κάνει double αλλά έχει κάνει και δύο ήττες και δεν το έχει πάρει αίτητο στο πρωτάθλημα, δεν θα είναι σε ένα από τα τικ δίπλα από τους στόχους της σεζόν οι οποίοι δεν επιτεύχθηκαν. Νομίζω έτσι θα λειτουργήσει. Αλλά νομίζω ότι σου απαντάω σε αυτό που ρωτάς και με αυτό που θα έκανα ως γενικό σχόλιο για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ναι. Εγώ λέω ότι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος είχαμε έναν Ολυμπιακό που ναι μεν φαίνεται να κάνει περίπατο αλλά ήταν κατώτερος του αναμενωμένου ή τέλος πάντων κατώτερος της περσινής σεζόν.
έναν ΠΑΟΚ με μια πολύ παράξενη σεζόν που εν τέλει σε σχέση με την αποτελεσματικότητά του ήταν κατώτερος του αναμενωμένου, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Εγώ δεν περίμενα να τελειώσει η κανονική διάρκεια και επί της ουσίας να έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα. Όλους τους μεγάλους, τους υπόλοιπους, δεδομένα κατώτερους του αναμενωμένου, στα μάτια μου η ΑΕΚ είναι καν την πιο αποτυχημένη όλων των μεγάλων κανονική διάρκεια, κατώτερος του αναμενωμένου ο Παναθηναϊκός, 10 ήττες σε 26 αγωνιστικές, δεν ήταν αυτός το οποίο στόχευε και δεν ήταν και αυτός το οποίο περιμέναμε. Και εδώ θα δυσκολευτώ πολύ με τον Άρη. Ναι. Σε γενικές γραμμές, με τη γενική εικόνα θα μπορούσα να πω και ο Άρης κατώτερος του αναμενωμένου. Υπό την έννοια ότι, okay, δεν ήμουν από αυτούς που έλεγαν ότι είναι έτοιμος για να διεκδικήσει πρωτάθλημα, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά περίμενα μια καλύτερη πορεία από αυτήν που εν τέλει έκανε. Απλώς τώρα στο φινάλε, οι τρεις συνεχόμενες νίκες, το ότι μπήκε ξανά γερά στην διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου, πώς να το πω, χρυσώνουν λίγο το χάπι και μας κάνουν να περιμένουμε να δούμε και να κρίνουμε τη σεζόν του Άρη όταν τελειώσουν και τα play-off. Ξέρεις, εγώ δεν βάζω χαμηλά τον πύχη για τέτοιους ομάδες. Κατά την άποψή μου, αν ο Άρης δεν βρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν θα είναι μια επιτυχημένη σεζόν. Αν βρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα είναι μια απολύτως επιτυχημένη σεζόν. Δεν είμαι από αυτούς που έλεγαν ότι εντάξει, το είχε βρει και πέρυσι, άμα το βρει και φέτος, οκ, okay, το αυτονόητο έγινε. Δεν είναι καθόλου το αυτονόητο. Να αφήσει εκτός Ευρώπης κάποιον από τους ΑΕΚ Παναθηναϊκό, δεν είναι αυτονόητο. Ναι. Απ' την άλλη, όταν έχεις βγει Ευρώπη την περσινή σεζόν, το να μην βγεις στη φετινή, με τις ίδιες συνθήκες, δηλαδή οι τέσσερις πρώτες ομάδες να βγαίνουν στην Ευρώπη, είναι ένα βήμα προς τα πίσω. Άρα δεν μπορείς να μιλήσεις για επιτυχημένη σεζόν. Άρα για τον Άρη θα είμαι λίγο επιφυλακτικό σε σχέση με το πώς θα χαρακτήριζα την κανονική του, την παρουσία του στην κανονική περίοδο σε σχέση με τους άλλους τέσσερις. Προς το περίμενα περισσότερα, αλλά και προς το επιφυλακτικός, γιατί αν εν τέλει βρει ευρωπαϊκό εισιτήριο, τότε σίγουρα θα έχει μια επιτυχημένη σεζόν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες στην κάθε ομάδα. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι επί της ουσίας δεν βγήκαν μεταγραφές. Και έκανε πολλές. Βγήκε κατά λάθος, ας μην αδικό το σκάουτινγκ, βγήκε αυτή που δεν περίμενα να βγει, ο Αγκιμπού Καμαρά, και δεν βγήκαν πολλές που πληρώθηκαν πολύ ακριβά, και οι οποίες όλες είχαν να κάνουν με το μεσοεπιθετικό κομμάτι λειτουργίας, βλέπε ο Νιεκούρου, βλέπε Κούντε, μην αρχίζω και λέω ονόματα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού την φετινή σεζόν είναι αυτό, ότι επί της ουσίας κάποιες μεταγραφές ήταν απλώς ok, βλέπε Βατσλίκ, βλέπε Τικίνιο, μία βλέπε Αγκιμπού Καμαρά ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, ναι, και 5-6-7 όλες οι υπόλοιπες ήταν πολύ κατώτερες του αναμενωμένου. Για τον ΠΑΟΚ ίσως είναι η πιο παράξενη σεζόν. Πριν πας στον ΠΑΟΚ, μιλώντας για τον Ολυμπιακό, υπάρχει αίσθηση τα τελευταία χρόνια για τον Ολυμπιακό, θα πω 3-4, θα πω παραπάνω, ότι κάνει το απόλυτο στις μεταγραφές και αυτό και πουλάει κιόλας ακριβά. Γενικότερα αυτός ο τρόπος που κινείται με τα γραφικά ο Ολυμπιακός είναι θετικός, το πρόσημο δηλαδή είναι θετικό. Εγώ συμφωνώ με αυτό όμως που λες, όπως το ανέλησες μέσα σε ένα λεπτό πριν για τον Ολυμπιακό. Ναι. Είναι επιτυχημένες και αποτυχημένες κινήσεις. Γιατί μιλάμε και για πολλά λεφτά ταυτόχρονα, έτσι. Σωστά. Αυτό είναι κατά την άποψή μου, αυτό που λες, είναι και το σημαντικότερο μυστικό της όποιας επιτυχίας του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Οι πολύ καλές μεταγραφές. Και γι' αυτό το τονίζω για την φετινή σεζόν, που το πρόβλημα έχει αρχίσει από τον περασμένο Γενάρη, όχι αυτόν μας πέρασε, πριν 1,5 χρόνο, και εκείνη η μεταγραφική περίοδος δεν ήταν επιτυχημένη για τον Ολυμπιακό, συνεχίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, και όπως σωστά λες, το περασμένο καλοκαίρι ήταν και το πρώτο που ο Ολυμπιακός επί της ουσίας δεν πούλησε σοβαρά, δεν έκανε σοβαρές πωλήσεις, με εξαίρεση του ΣΑ,
που πήγε στην Γούλφς και ο Ολυμπιακός πήρε 8,5-9 εκατομμύρια ευρώ, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς. Ναι. Δεν έκανε άλλη σοβαρή πώληση. Και το λέω αυτό γιατί, όπως βλέπουμε, φέτος είναι η φετινή χρονιά, που φαντάζομαι θα το πήρε το μάτι σου, που ο Ολυμπιακός χρειάζεται να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Και γιατί δεν πούλησε πολλούς, και μάλιστα ακριβά, και γιατί δεν μπήκε στο Champions League. Και γιατί αρκετές από τις μεταγραφές που έκανε ήταν ακριβές και δεν βγήκαν. Ο Ολυμπιακός Γενάρη και καλοκαίρι μόνο σε ομάδες έδωσε πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που εισέπραξε. Mm. Άρα η μεταγραφική του ενίσχυση θα έπρεπε να ήταν και, πώς να το πω, και σημαντικότερη και σπουδαιότερη. Δεν είναι μια χρονιά που έχασε ποντένσε, όπως έχασε πριν δύο χρόνια. Δεν είναι μια χρονιά που έχασε τη Μίκα Ομάρ, που ήταν τα μεγάλα του όπλα. Μια χρονιά που έχασε το ΣΑ. Γι' αυτό, okay. Γι' αυτά όμως που περιγράφεις, νομίζω εγώ, έχω την αίσθηση δηλαδή, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, κομψά, ότι δεν γίνεται και η ανάλογη κριτική στο team του Ολυμπιακού, αυτό το συγκεκριμένο που κάνει τις μεταγραφές. Γίνεται όλη αυτή η διαχείριση, ας πούμε, το φύγε εσύ, έλα εσύ. Νομίζω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα με το φύγε η ΕΛΕΣΥ όταν γίνεται με τον σωστό τρόπο. Δηλαδή δεν έχω κανένα πρόβλημα από Ολυμπιακός. Εκτός κι αν η πρωτιά, δηλαδή όταν δεις τον πίνακα, το βαθμολογικό, βλέπεις πάνω-πάνω Ολυμπιακός. Οπότε μην πεις τίποτα, γιατί ό,τι και να πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Πρώτος είναι. Όχι, ναι, εντάξει, σίγουρα καλύπτει κάποια προβλήματα πάντα αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι και στον ίδιο τον Ολυμπιακό δεν το αναγνωρίζουν ότι την φετινή σεζόν τα έκαναν όμως και με τις μεταγραφές. Ότι δηλαδή έχουν μια διαφορετική άποψη. Νομίζω ότι και οι ίδιοι έχουν την ίδια άποψη και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας σοβαρός προβληματισμός, ναι. Και νομίζω ότι στο τέλος της σεζόν, όταν θα έρθει η ώρα ξανά για μεταγραφές, όσοι είχαν εισηγηθεί, ό,τι είχαν εισηγηθεί που απέτυχε, θα μετρήσει σε σχέση με τις επόμενες κινήσεις. Δεν νομίζω δηλαδή ότι και στον ίδιο τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει σοβαρός προβληματισμός. Προβληματισμός, έτσι όπως το λες, ωραία, κομψά, όμορφα. Δηλαδή θέλω να πω ότι... Θα το πω και πιο ευθέως. Νομίζω ότι η εμπιστοσύνη στο μάτι, το τονίζω αυτό, του Πέδρο Μαρτίνς κλονίστηκε ακόμα περισσότερο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Πέδρο Μαρτίνς ήταν αυτός που είχε χτυπηθεί πέρυσι το καλοκαίρι, όχι το περασμένο, το προπροηγούμενο, να έρθει ο Πεπέ. Τον θυμάσαι τον Πεπέ? Ναι, βέβαια, πώς το θυμάμαι. Όχι τον παλιό, τον Ιωνικό, κάτι... τον καινούριο. Ναι. Μπράβο, είχε δώσει ο Ολυμπιακός κάτι του τύπου 3,5-4 εκατομμύρια ευρώ, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Μην τον είδατε, δεν την ακούμπησε που λένε. Ναι. Δύο χρόνια ο Μαρτίνς, του τον είχαν προτείνει και είχε ξετραλαθεί, ήθελε οπωσδήποτε τον Ανιοκούρου. Ναι, αλλά στο τέλος της βραδιάς δεν θα πει ο Μαρτίνς, άμα τον στήσουμε απέναντι για να απολογηθεί, ότι κοίταξε, αυτούς τους παίκτες μου πρότειναν, αυτούς... δεν ήταν, δηλαδή, κάποιος θα πει ότι δεν... ο ίδιος ο... Θυμίζω ότι ο Νιεκούρου ήταν μια πρόταση, δεν είμαι σίγουρος τώρα ποιου όλων, πρόπερσι το καλοκαίρι. Τότε που είχε ξαναδοκιμάσει ο Ολυμπιακός να τον πάρει και δεν το είχε καταφέρει. Τεχνικό διευθυντή και... έχουν στον Ολυμπιακό. Τώρα μην με βάζεις να σου πω με τους τίτλους, αλλά μπορώ να σου πω ότι μεταγραφές. Όχι, γιατί εδώ έχουμε μια αγάπη για τους τεχνικούς διευθυντές. Δεν το ξέρω. Και στο Ολυμπιακό είναι αρκετοί αυτοί που κάνουν αυτή. Αγαπάμε ειδικά να τους μαλώνουμε, να τους ξεφωνίζουμε. Ενώ εμείς το κάνουμε, εκεί δεν το κάνουμε. Όχι, το κάνουν. Είναι αρκετοί αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ο Μοντεστό, ο Καρεμπέ, οπωσδήποτε λογοδοτούν, ο Μπαρτόλος, ό,τι έχει να κάνει με μεταγραφές από την Λατινική Αμερική, και από εκεί έχει πολλές αποτυχίες ο Ολυμπιακός. Είχε πληρώσει αρκετά, ας πούμε, για τον Λοβέρα, ο οποίος τώρα παίζει δανεικός στην Ομόνια. Δεν κάνει μόνο επιτυχημένες μεταγραφές ο Ολυμπιακός, σε αντίθεση με τι μπορεί να έχει σχηματίσει άποψη ο κόσμος. Έχει και αρκετές αποτυχημένες. Ο Κούντε, για τον οποίο ο Μοντεστό έβαζε το χέρι του στη φωτιά, είναι μια αποτυχημένη μεταγραφή. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Uh-huh. Το πρόβλημα είναι ότι στις όποιες εισηγήσεις, πάντα από τότε που ο Μαρτίνς άρχισε να κυριαρχεί η άποψή του στον Ολυμπιακό, μέτραγε πάρα πολύ η γνώμη του. Το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ θερμός και επέμενε και επανήλθε για τον Ιωνικούρου ή επέμενε για τον Κούντε, θα προσμετρηθεί στην επόμενη φορά που θα λέει οπωσδήποτε θέλω αυτόν. Mm.
Υπό αυτήν την έννοια λέω ότι μπορεί να αλλάξει λίγο η φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Αλλά ξαναλέω, δεν νομίζω ότι στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι δεν το ξέρουν ότι φέτος η μεταγραφική σεζόν ήταν μια αποτυχημένη σεζόν. Ήταν μια σεζόν μετά από πολλά χρόνια που ο Ολυμπιακός πλήρωσε περισσότερα από όσα εισέπραξε και που μέσα στο χόρτο όλο αυτό δεν φάνηκε. Ρόνι Λόπες, άλλος ένας μεγάλος καημός και έρωτας του Πέδρο Μαρτίνς. Δεν. Βεβαίως από την άλλη και Τικίνιο Σουάρες. Μεγάλος έρωτας του Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος ήρθε ελεύθερος, άρα δεν χρειάζεται να πληρωθεί ομάδα, και ο οποίος οι γενικές γραμμές, για αυτό που πληρώθηκε και για αυτό που κόστησε και για αυτό που ήρθε, δεν κάνει τη δουλειά. Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι αυτό. Και να σου πω και κάτι, το καταλαβαίνεις. Ποιοι είναι σήμερα οι καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού, αν το ψάξεις να το δεις, πάλι θα στηριχτεί σε αυτούς που είχαν έρθει τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ο Μαντί Καμάρα, ο Ελαραμπή, ο Μασούρας, ο Βαλμπουενά, εξακολουθεί να αποδεικνύεται πολύ χρήσιμος. Αυτοί εξακολουθούν να είναι οι βασικοί του Ολυμπιακού. Ο Εμβιλά, συζητητή, ο Μπουχαλάκης, συζητητή. Κανείς δεν θα ξεκινήσει και θα σου λέει ποιοι είναι οι καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ, από τον Λαλά ή από τον Ρέαμ. Γι' αυτό λέω για τις μεταγραφές, γιατί εδώ γίνεται μια προσπάθεια. Όσον αφορά στην κριτική, τέλος πάντων, γίνεται έντονα εδώ στη Θεσσαλονίκη και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Ενώ γι' αυτό και ουσιαστικά επιδίωξα να κάνουμε αυτή την κουβέντα και να μας το αναλύσεις το πράγμα όπως γίνεται στον Ολυμπιακό. Γιατί εγώ μιλάω για μένα, αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι εντάξει, μωρέ, αφού περνάνε όλα, πάει μπάλα δοκάρι και μέσα, είμαστε OK. Να φτάσαμε στην Ευρώπη μέχρι κάποιο σημείο. Okay. Δεν γίνεται τόσο κριτική δηλαδή στον Ολυμπιακό. Εκεί είναι για μένα. Ναι, δεν ξέρω πώς φτάνει μέχρι εκεί, αλλά όχι, εγώ πολύ συχνά έχω δει κείμενα με αυτό που σου περιγράφω. Ότι οι μεταγραφές φέτος δεν απέδωσαν και ότι υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε ο Ολυμπιακός το περασμένο καλοκαίρι στο μεταγραφικό μπαζάρι, ένα μεταγραφικό μπαζάρι στο οποίο πλήρωσε πολλά. Και okay, δεν έχει καμία σημασία αν θα βγει ή δεν θα βγει, καταλαβαίνεις πως το λέω, ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος, διότι εδώ δεν έχει να κάνει ούτε με σκάουτινγκ, έχει να κάνει με συγκεκριμένες επιλογές της διοίκησης, που ήθελε να με ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο, που βρήκε στον δρόμο τις δύο ευκαιρίες με δύο Έλληνες κεντρικούς αμυντικούς, που τέλος πάντων τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά, που δεν θα ζητηθεί από κανέναν ευθύνη ή δεν θα αποδοθεί σε κανέναν τα εύσημα, αν βγουν ή δεν βγουν, γιατί ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος είναι okay. Είναι τελείως ξεκάθαρο επιλογές της διοίκησης. Δεν έχει να πεις γιατί Μοντεστό δεν μας εμπόδισες να πάρουμε το Μανολάι του Παπασταθόπουλο ή γιατί Μαρτίνης δεν μας εμπόδισες να τους πάρουμε ή Μπράβο που είπες ναι να τους πάρουμε. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Όλες οι άλλες όμως είναι τέτοιες. Και στον Ολυμπιακό για όλες τις άλλες υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός όλους όσους πήρε σχεδόν. Δηλαδή, ο Κούντε το καλοκαίρι θα θέλει να τον δώσει. Λόπες, δεν θα τον κρατήσει, τον έχει δανεικό και τον πληρώνει και χρυσό. Ο Νιεκούρου, ψάχνει να βρει ομάδα που να του καλύψει μέρος της ζημιάς. Οκ, okay, δεν μπορεί να πάρει τα 4-4,5, να πάρει 2-2,5, 3 για να τον δώσει. Εκεί υπάρχει... Και ψάχνει ξανά ό,τι έψαχνε πέρυσι το καλοκαίρι. Ξαναψάχνει. Εκεί υπάρχει ένα team προφανώς χρυσοπληρωμένο για να κάνει όλες αυτές. Ήδη μας είπες 3-4 ονόματα. Εδώ στεκόμαστε στον Πότο που ήρθε στα τέλη της σεζόν ουσιαστικά και στον Καρυπίδη, γιατί δεν υπάρχει τεχνικός διευθυντής, δεν υπάρχει άνθρωπος, δηλαδή αυτός ο ενδιάμεσος που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις μεταξύ προπονητή και, και πρόεδρου. Μεγάλη συζήτηση στον ΠΑΟΚ αυτή, το ότι αποφάσισαν Σαββίδης και το είπε άλλωστε και ο Σαββίδης σε μια συνάντηση που είχε με τους επικεφαλείς των συνδέσμων ότι πριν από 2-3 μήνες, ότι κοιτάξτε, εμείς έτσι αποφασίσαμε για να μην να έχουμε αμεσότητα, να υπάρχει αμεσότητα με τον προπονητή. Στην πορεία καταλάβαμε τελικά ότι δεν ήταν αυτό το σωστό. Όχι, ο Ολυμπιακός δεν το έχει αυτό. Πιθανότατα να βοηθάσει αυτό και ο προπονητής του, που είναι πάρα πολύ δεκτικός στο να συζητάει με αρκετούς και να ακούει από αρκετούς προτάσεις. Δεν υπάρχει αυτό στον Ολυμπιακό. Μπορεί να κάνει μεταγραφή ο ίδιος ο Μαρανάκης, βλέπε Μανολά, δεν είναι το πιο συνηθισμένο. Μπορεί να κάνει μεταγραφή με πολύ θερμή εισήγηση ο Πέδρο Μαρτίνς και ας μην είναι πολύ θερμές οι εισηγήσεις, δεν λέω να τον κόβουν, αλλά να μην τρελαίνεται ο Καρεμπέ και ο Μοντεστό, αλλά η διοίκηση να πει «ΟΚ, τον θέλει ο προπονητής, θα τον πάρουμε».
Μπορεί να κάνει μεταγραφές επειδή ο Μοντεστό είπε αυτόν εδώ βάζω το χέρι μου στη φωτιά, είναι λαβράκι. Μπορεί να κάνει μεταγραφή γιατί ο Καρεμπέ λέει αυτός εδώ είναι ταλέντο, θα μας βγει. Δεν έχει έναν που αποφασίζει. Έτσι. Όμως όλοι ξέρουν ποιος έχει προτείνει ποιον. Και όλοι αξιολογούνται με βάση αυτό. Ναι, για να είμαστε σίγουροι, μην μας βάζει όλους, μην μας τσουβαλιάζει όλους, γιατί είμαστε και πολλοί. Σωστά. Αυτή την έκανε ο Τσόχος, την άλλη την έκανε ο Ζαγόρας, την άλλη την έκανε ο Καρεμπένα. Το ξέρουμε αυτό, παιδιά. Μην μας τσουβαλιάζετε όλους. Τέλεια. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, σωστά. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο. Ωραία, ωραία κουβέντα κάναμε. Έτσι. Από αυτές που δεν τις κάνουμε γενικότερα στη Θεσσαλονίκη. Ενώ εκεί, να το παίξω τώρα και λίγο Θεσσαλονίκη, Αθήνα, εκεί αυτές οι συζητήσεις για μας εδώ πέρα για τον ΠΑΟΚ τον Άρη γίνονται στα μέσα της Αθήνας. Εδώ τις αποφεύγουμε. Τα κάνουμε από εδώ κριτική εμείς. Έτσι γίνεται. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.